και συνηθίζω να λέω, και ας μην αρέσει σε πολλούς, ότι με το ύψος της σημασίας διακύβευμα, λέω ότι πρόκειται για ένα διακύβευμα που άπτεται της εθνικής ασφάλειας του τόπου. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε θέση αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος εγκληματικής αλλαγής, γι' αυτό και μετέχουμε ως περιφέρεια της Μεσογείου, ως κομμάτι του οικοσυστήματος της Μεσογείου σε κοινές πρωτοβουλίες, όπως αυτή του Plan Blé, που φέτος πάλι θα έχει και 40 χρόνια δράσης και παρέμβασης. Γι' αυτό και έχουμε εντάξει την περιφέρεια Αττικής στον Bologna Charter, σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτων περιοχών μέσα από την προσαρμογή και την κλιματική αλλαγή. Γι' αυτό και βάζουμε τις βάσεις μέσα από συνέργειες με και τους επιστημονικούς και πανεπιστημιακούς θεσμούς, όπως είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τη θωράκιση της Αττικής, όσο αυτό είναι δυνατόν από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Γι' αυτό και υπονοούμε το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, με στόχο την ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρων και δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για την επόμενη τουλάχιστον επταετία. Γι' αυτό και διοργάνωσαμε στις αρχές Ιουλίου σχετική ημερίδα και σήμερα, όχι όπως είπα εμβαλωματικά, όχι λαϊκά με μια δοφεκιά στον αέρα, συνεχίζουμε ώστε να εξειδικεύσουμε με τη σημερινή διεθνή ημερίδα σε συνεργασία με περιφέρειες του Ευρωπαϊκού Νότου, με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή, με το Πολυτεχνείο του Μονάχου, με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, με τη διάσκεψη των παράκτιων περιφερειών της Ευρώπης, στην οποία ανήκει και η Περιφέρεια Αττικής, με έγκριτους Έλληνες καθηγητές και ερευνητές, μία προσπάθεια η οποία ούτως ή άλλως δεν έχει ημερομηνία λήξης, για να θεωρούμε ότι έχουμε κάνει το συνταγματικό και εθνικό μας καθήκον μόνο με τις δράσεις που μόλις ταχυολόγησα. Διότι, φίλες και φίλοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, επιμένω, η κλιματική αλλαγή ήρθε για να μείνει, ο αγώνας για την αντιμετώπιση των συνεπειών θα είναι μακρύς και διαβάζω. Η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της αηφόρου ανάπτυξης και η ιδιαίτερη προσοχή στην κλιματική αλλαγή είναι θέματα τεράστιας σημασίας για ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια. Πάπας Βενέδικτος. Λόγια που εγκαλούν, που εμπνέουν, που μας δείχνουν τον δρόμο και εμείς στην Περιφέρεια Αττικής λέμε ότι και δεν ξεχνάμε και μαθαίνουμε και ερευνούμε γιατί αισθανόμαστε υπόχρεοι για το σήμερα, για το αύριο, για την Αττική, για τη Μεσόγειο, για τον πλανήτη ολόκληρο θα έλεγα εγώ θυμούμενη ένα τσιτάτο των νιάτων μου, δράση τοπικά ώστε να έχεις αποτύπωμα στο παγκόσμιο και γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα εδώ. Καλή συνεργασία.